σου λέει εκείνο το μήνυμα και τι να ψηφίσουμε. Κοίταξε να δεις. Εγώ μιλάω ο Γιώργος. Ναι. Τι να ψηφίσουμε, ρε Γιώργο. Για μένα προσωπικά. Εγώ δεν πάω να ψηφίσω κάτι. Ναι, ναι. Δεν... Αν έχω κάποιο συμφέρον. Αν έχω κάποιο συμφέρον. Όταν αυτό το λέμε στον κόσμο, δεν το υποδεικνύω εγώ προσωπικά. Α ψηφίσει ό,τι θέλει. Και καλά κάνει και ψηφίζει ό,τι ψηφίζει. Κόμμα και Πασό και Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ακριβώς ότι πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος ότι το πολιτικό σύστημα έτσι πως είναι φτιαγμένο, όποιον και να ψηφίσει, είτε εντός είτε εκτός Βουλής, είναι το ίδιο. Όταν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να μπαίνει και να κάνει διάγγελμα ο κύριος Αβίδης και ο κάθε κύριος Αβίδης, σαν επιχειρηματίας, και δεν έχει δικαίωμα να μπαίνει ο Τζόρνταν ο βιοπαλαιστής, ο Νίκος ο εργάτης, ο Γιάννης ο Φούρναρης. Εγώ δεν λέω να μην πει ο Σαββίδης, να μπουν και άλλοι όμως. Δηλαδή η ραχακοκαλιά της οικονομίας είναι εργαζόμενος. Και δεν μπορεί να μπει ο εργαζόμενος. Και μπορεί να μπει το αφεντικό του και να απαιτεί. Νεοδημοκράτης. Εσύ που βγήκε στον αέρα λέει να ξέρει συνού δου μείον ελίτων. Τσίπρα. Αυτά είναι που δεν φταίξανε. Άμα μπούμε τώρα σε αυτό το κομμάτι. Μήνυμα από τον Νεοδημοκράτη. Μετά μήνυμα από τον Πασόκ. Με εκείνη τα χρόνια περνάγαμε καλύτερα. Μήνυμα από τον άλλο τον Σιριζέο. Άμα ακούσουμε τώρα τον Γιώργο γιατί μπήκε ο Σαββίδης στη Βουλή και γιατί να μην μπουν και οι άλλοι, ή γιατί μπήκε ο Σαββίδης στη Βουλή. Εδώ γίνεται το εξής περίεργο, ρε. Μπορεί να διορίσει ένας η κυβέρνηση, ρε παιδί μου, παράδειγμα, εξωκυβερνητικό να πάρει ένα και να τον κάνει υπουργό. Είναι καλό αυτό. Καλό είναι. Βέβαια. Για κατέβει να δούμε. Βέβαια είναι καλό. Εμένα τώρα, δηλαδή, άμα θέλει τώρα ο Τσίπρας, ας πούμε, παίρνει και με κάνει υφυπουργό αθλητισμού. Είναι καλό. Ας καταργήσουμε τις υπουργές. Είναι καλό. Γιατί είναι καλό. Όχι, θα βγει τα μπούτια της η μπάρμπα, θα έχει επιδείξει μισή Αθήνα και να βάλει υποψηφιότητα, ας πούμε, το Καρατζαφέρι που ήταν να βάλει και να βγει. Είναι βουλευτής. Εντάξει, και να τη βγάλουμε. Αυτή μας αξίζει. Υπουργείο Τουρισμού. Ναι. Αυτή μας αξίζει. Στάσουρε, περίμενε. Αφού την ψηφίζει ο κόσμος, να πούμε. Όχι. Όχι. Δεν είναι. Εγώ δηλαδή, συμφωνώ. Να βάλει ο Φραντζέσκος με τον Τουρσουνίδη στη Κήτο Ζαγοράκη και να τους βάλουμε αυτούς, ας πούμε έτσι. Επειδή πέταγαν καλά την μπάλα. Μισό λεπτό. Και εμείς που βάλαμε κάποιους άλλους, δηλαδή τι κάναν αυτοί οι καλύτεροι. Να βάλουμε την Καϊλή με τη Ράπτη επειδή έχουν ωραίο. Ξεχνάτε μισινό, κάτι πολύ βασικό. Αυτά τα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια. Έχει ωραία μάτια η Καϊλή. Κουνάει το πισινό τη ωραία η Ράπτη. Τι ψηφίζετε. Ποιο την ψηφίζει. Εγώ την ψήφισα. Ο κόσμο την ψηφίζει. Ο άλλο ασχημάτρο ο Φασούλα. Με το στόμα το στραβό εκεί πέρα. Παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Αφού μας δείχνει τα μπούτια και ψηφίζουμε για τα μπούτια, θα φάμε στο τέλος μπούτια. Αφού μας αξίζει, για τα μπούτια είστε. Λοιπόν, αυτό. Για τα μπούτια. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να κατηγορήσουμε έναν άνθρωπο επιχειρηματία που μπήκε μέσα στη Βουλή να κάνει ένα πρόγραμμα και μια παρατήρηση και να πει γιατί. Και γιατί κανονικά πρέπει να είναι πολλοί τέτοιοι να μπουν μέσα και να μπουν. Και άλλο λέω, ρε. Λέει ότι ξέρω, και ο Μανάβης και ο Μπακάλης στην Βουλή μια φορά το μήνα με κλήρωση και να μιλήσει και αυτός. Αυτό λέει. Ο Μανάβης και ο Μπακάλης μπορεί να γίνει μέσω γκάλουπ έξω από την κοινωνία. Τώρα να μην το κάνουμε. Είναι ελεύθερες, πείτε ότι γουστάρετε. Εδώ είμαστε. Τώρα, άμα είναι να το φτάσουμε να το κάνουμε τόσο λαϊκά τσούρα, να ξεπεράσουμε όλα τους θεσμούς να πούμε, να μπει ο Μανάβης και ο Μπακάλης μες στη Βουλή και να λένε να πούμε γιατί τα κούρη τόσο και ντομάτα τόσο. Όχι, ρε. Να πάει τώρα ο καθένας. Όχι, ρε. Οι Σάρ και οι Τρέμοι που κάνουν οι ειδήσεις να ακούνε μόνο τον επιχειρηματία και να τη σπηδάει μόνο επιχειρηματία που είναι από το τραπεζί τη και πάνω. Θέλω να καταλήξω. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική. Ειλικρινά, λέω. Ειλικρινά, ακούστε. 220 δις πήρε η Ελλάδα δανεικά. Έχετε μάθει εσείς όλοι. Από τα 220 πόσα πέσανε στην ελληνική αγορά. Θέλετε να ακούσετε το ποσό. Από τα 220 που χρεωθήκαμε και θα χρωστάμε εμείς τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, εμείς πήραμε μόνο τα 10. Ορίστε. Δηλαδή, τα 8. Μόνο τα 10. Μόνο τα 10. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Από τα 220, τα 210 τα πήρε πίσω η Γερμανία. Και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε για αυτούς τους εδώ πέρα τους ανθρώπους και θα ξετελήσουμε, λέει, τους θεσμούς. Ακούτε, ξετελήσεις το θεσμό. Δεν υπάρχουν θεσμοί, ρε Τζόρνταν. Θα ξετελήσεις το θεσμό. Άκουσε με, άμα πεις τη Βουλή, άκουσε με βιοτέχνη, βιοπαλαιστή. Με στη Βουλή, έμπαμα, ανάβει, μπακάλεις. Ανάβει, πάνε όλα εδώ εσείς τον πρόεδρο σου, μίλα. Ναι, θα τα κάνουμε μισά και μια ώρα. Όχι, όχι, όχι. Και είναι καλύτερο, άκουσε με, να στείλεις τον Κουστούμάτο, ο οποίος παίρνει 5.000 από την ιδιωτική του δουλειά, θα πάρει και άλλα 15 από το δημόσιο, θα παίρνει 16 μισθούς,
Εκλέχτηκε. 16 μισθούς και εσύ θα απολύτες γιατί εσύ μαζί με τις ασφαλιστικές και φορολογικές σου παίρνεις 7. Αυτός λοιπόν που του κλέψανε τον τζιπ, το φορτηγάκι, και εδώ και 4 μήνες προσπαθεί ο άνθρωπος να μαζέψει τα λεφτά, υποστηρίζει το κεφάλαιο. Όταν πάει στη Βέρεια μπερδεύεσαι και μένει από βενζίνα. Αυτός ξέρετε τι μας αξίζει στην Ελλάδα. Άκουσε με, για να ακούσει τι μας αξίζει στην Ελλάδα και εσύ τσόλου να το μάθεις. Μένα μου αρέσει η δημοκρατία. Να το μάθεις λοιπόν. Αυτό που μας αξίζει να πάρουμε. Να το μάθεις κι εσύ. Αυτό που μας αξίζει στην Ελλάδα είναι ότι επειδή μας αρέσουν πολύ οι τουρκικές σειρές, πάρα πολύ, με τον Αφένταγα. Σας αρέσουνε? Όχι, εσάς! Ο Αφένταγα, ο οποίος πάει στο χωριό και είναι το μαδί, τους έχει όλους να σπέρνουνε, να γδέρνουνε, να κάνει ο αλήτης εκεί, ο γκάνγκστερ εκεί και όλοι οι άλλοι να δουλεύουν τσιράκια του. Έτσι θα μοιάζει και ο Έλληνας. Οπότε, αυτά τα πράγματα που γίνονται στην πολιτική είναι γιατί κάποιοι ήταν τσιράκια του συστήματος. Μια ζωή! Αυτό γίνεται. Τώρα βρήκατε τον τζίπρα και τον βαράτε και καλά κάνετε και τον βαράτε γιατί πιάστηκε ο κορόιδο με αυτά που έλεγε πριν πάει να διαπραγματευτεί για να μπορέσει να πάρει την εξουσία. Και εδώ και από τότε που έχει πάρει, το Πασόκι Νέα Δημοκρατία σε λίγο θα τα βάλουμε ξανά σε μια κολυμπήθρα, θα τα ξαναβγάλουμε και δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ. Εμείς προσπαθούμε να σωθούμε σαν χώρα με τους ανθρώπους που μας καταστρέψανε. Αυτοί μας αξίζουν. Όπου μπήκε το Δουνουτού. Τους πήρανε μέσα τους πολιτικούς. Το καταλαβαίνετε? Μέσα. Και εμείς τους ξαναβγάλαμε στη Βουλή. Αυτό τους ξανακάναμε. Άκουσε με πράσινο ήλιο μαζί με την πράσινη δάση. Μαζί σου εδώ. Μαζί σου. 40 χρόνια βρισκόντουσαν σε πλατείες και ανοίγανε κεφάλια. Σκοτωνόταν κόσμος για τις ιδεολογίες τους. Και αυτοί οι δύο συμπράξανε για να σώσουν την Ελλάδα. Μαζί σου. Και υπογράψανε δύο μνημόνια. Και εσύ έμαθες Έλληνα ότι ακόμα και να θέλεις να γυρίσεις τη δραχμή. Για να δείξεις καλή την πίστη, όταν μπήκες στο ευρώ σου πήραν τις πλακέτες. Τόσο είσαι, για να μην σου πω τι άλλο είσαι. Τόσο. Το πρόβλημα όμως και σου λέει ο Τσίπρας ότι και να γυρίσω στη διαχμή, σήμερα να τα βάλω τα αυτά να γυρνάνε, σε 9 μήνες από τώρα θα έχω να καλύψω, λέει, το πρώτο μήνα. Μετά από 9 μήνες, 9 μήνες τι θα τρως ρε. Σάμαλι. Άνα γεια σου. Αυτοί είμαστε σαν Έλληνες, γι' αυτό όποιος και να βγει σωστά τα λένε, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ναι, γιατί πέρα. οι προηγούμενοι τα έχουν κάνει τόσο σωστά, γιατί είναι νομορφωμένοι άνθρωποι και ξέρουν και από νομοθεσία. Ενώ και από βάζαμε τέτοιο. Το Μανάβη μέσα τα βγαίνει πιο. Όχι, ο Μανάβης τουλάχιστον είναι φιλαράκι. Άλλο λένε, να δεχότανε να πάει. Και να πει τον άλλον ότι εσύ δεν μπορείς να ζήσεις με 800, δεν μπορείς να ζήσεις με 700, δεν μπορείς να ζήσεις με 600, αλλά θα πάρεις 400. Γιατί υπάρχει τσίπα και φιλότιμο. Σε αυτούς δεν υπάρχει τσίπα και φιλότιμο. Δεν υπάρχει, φυσικά. Έλα γεια σου. Οπότε αυτοί παίρνουν 16 μισθούς και σου λένε εσένα και εμένα μετά το νέο ασφαλιστικό ότι θα παίρνουμε 5. Και εγώ θα πρέπει να το χειροκροτήσω. Όχι, ρε, δεν σα χειροκροτώ. Μα γι' αυτούς γίνεται η δουλειά. Όχι, ρε, δεν σα χειροκροτώ. Καταλήγουμε λοιπόν. Ότι κανένα κόμμα. Τελούν, ρε παιδάκι μου, αυτό εννοώ στον Τζόρνταν, αυτό στο φίλο μου τον Τζόρνταν. Τα κόμματα όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαν ως εξής. Δηλαδή, ποιος θα πάρει την εξουσία να διαχειριστεί τα δανεικά. Αυτό. Να τα μοιράσει στους. Εκεί που πρέπει στους δικούς του κόμματος. Στα κομματόσκυλα. Ναι. Και γινόταν αυτό εδώ. Ποιος θα εξουσιάσει για να πάρουμε τα δανεικά. Δεν παράγαμε τίποτα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αφού είμαστε σε βάζα να τα πετάμε στη χωματερή. Πήραμε τα λεφτά για να τα πετάμε στη χωματερή. Ναι, μισό λεπτό. Ξεχνάς όμως ότι είχαμε και τη δική μας λάθος νοοτροπία. Τα λεφτά που πήραμε να τα δίνουμε στις Πόρσε, στα μπαράκια. Α, λες ότι από τα δανεικά. Πήραμε και λεφτά. Πήραμε. Κάποιες, ναι. Φυσικά κάποια λεφτά που πέσανε στη χώρα. Κάποιοι νοικοκύριδες πατεράδες μας. Κάποιοι νοικοκύριδες πατεράδες μας. Οι οποίοι μεγαλώσανε λίγο και με την κατοχή. Δηλαδή, αυτοί που ήταν γεννημένοι δεκαετία του 30 και γεννήσανε εμάς, οι πιο μπροστά του Πολυτεχνείου, γιατί του Πολυτεχνείου δεν ζήσαν φτώχεια. Αυτοί που γεννήθηκαν το 50 μέχρι το 55, φτώχεια δεν ζήσανε. Το 58-59. Αυτοί που γεννήθηκαν μέχρι το 30-35. Αυτοί δεκαετία του 30 αυτοί ήταν και του 40 στην αρχή. Αυτοί ήταν οικοκύριδες. Κρατήσαν λεφτά. Κάνανε αυτά κτλ. Κάνανε και τις παρανομίες, κάνανε και τις μπουκές κτλ. Το επιχειρήν απαγορεύεται. Οι άλλοι τα φάγαν όλα σε λουλουδούδες, σε λάθος επιλογές. Μαζί σου. Σε κακιά εμπόρση κτλ. Σπίτια δεν πήρανε, στα ενίκια μείνανε. Εγώ δεν τους παρεξηγώ αυτούς. Όχι. Θέλει να πει ότι δεν τα φάγανε. Ναι, δεν κάνανε μια επένδυση όμως προς τους δικά τους. Δεν φάγανε μόνο τα δικά τους. Χρεωθήκαν αυτοί οι άνθρωποι. Τα λεφτά, λέει ο Γιώργος, από ό,τι κατάλαβα, τα οποία μπήκαν στην Ελλάδα
και πήραμε οι προηγούμενες γενιές θα έπρεπε να είχαν καλύτερη Ελλάδα, αυτό καλύτερες δομές, καλύτερες. Απλά μάθανε με το εύκολο δανεικά και γύρισαν. Καταρχήν μισό λεπτό για να κάνουμε και αυτοκριτική. Τα χρόνια που υπήρχαν λεφτά, ερχόταν ο γιατρός, έφερνε στο σπίτι στον υδραυλικό. Και σου λέει ο υδραυλικός να μη σου κόψω απόδειξη. Άντε τώρα να το καταλάβω. Τότε υπήρχαν λεφτά. Γιατί τότε τον έλεγες να μην μου κόψει απόδειξη? Και να μη σου δεν είχε φορολογική παιδεία ο Έλληνας. Να... από τότε που υπήρχαν τα λεφτά. Τώρα πες πάει, άντε δεν έχει λεφτά. Το θέμα δεν ήταν να ανεκόβει την απόδειξη. Δεν γιατί και να κόβε την απόδειξη, πάρ' θα τα τρώγαν και αυτά τα λεφτά. Γιατί αποδείχτηκε ότι φάγαν τα λεφτά. Ναι, αυτό ναι. Οπότε και απόδειξη να κόβε, θα τρώγαν και εκεί τα λεφτά. Δεν ισχύει αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει παιδεία. Ναι, αλλά δεν έκανε ούτε ο Έλληνας πολίτης το καθήκον του. Παιδιά, 500 οικογένειες στην Ελλάδα. Εγώ λέω η Ατλέτικο θα το πάρει. Το 500 οικογένειες. Γιατί θα το πάρει η Ρεάλ? Άστο τώρα. Εγώ λέω η Ατλέτικο. Χαϊβάνη, εγώ σε παίρνω τηλέφωνο για να δω αν μπλοκάραν οι γραμμές. Χαϊβάνη. Χαϊβάνη. Σε χρέωσε. You'll never be alone.